μνήστη τη θυμού εν ημέρες τελευτής και καιρών εκδικήσεως εν αποστροφή προσώπου. Να θυμάσαι την οργή του Θεού όταν εγγίζει η ημέρα του θανάτου σου. Να θυμάσαι τη δικαία τιμωρία του όταν ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του από σένα ένεκα των αμαρτιών σου. Αυτά λέγει το χωρίο αυτό. Είναι πολύ χρήσιμο χωρίο για όλους μας αγαπητοί, όπως θα δούμε. Πρόκειται για αυτήν την εσχάτην ευκαιρία μετανοίας που μπορεί να έχει ο άνθρωπος όταν πλησιάζει να πεθάνει, όταν ο θάνατος επικρέμαται, είναι κρεμασμένος πάνω από το κεφάλι του. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι αν είσαι απρόσεκτος και επιπόλαιος στη ζωή σου, την ώρα του θανάτου σου θα έχεις ταραχή. Η ώρα εκείνη είναι όντως κρίσιμη, με αιώνιον βάρος. Να θυμηθούμε ίσως ένα κάτι, έστω και υπαινιγμόν, από την παραβολή των 10 παρθένων, που γυρίζουν οι 5 ήσαν λεγιμορές, δηλαδή επιπόλαιες. Γυρίζουν και λέγουν, Κύριε, άνοιξέ μας. Έκλεισε η πόρτα. Και ο Κύριος απαντάει, δεν σας γνωρίζω. Γι' αυτό λέγει να είσαστε έτοιμοι, να γρηγορείτε, να έχετε δηλαδή πνευματική εγρήγορση, να είσαστε ξυπνητοί άνθρωποι, γιατί δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος, δηλαδή ο θάνατος που θα μας επισκεφθεί. Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να αισθανθούμε όπως σε 5 μωρέ παρθένοι που είχαν, βεβαίως είχαν μπροστά στην κλειστή πόρτα μία ταραχή. Αλλά γιατί θα έλεγε κανείς να αφήνουμε τον εαυτό μας την ώρα εκείνη και να μην φροντίζουμε όσο είμεθα εις τη ζωή και καλύτερα όσο είμαστε νέοι. Πρέπει δηλαδή να προχωρήσει η ζωή μας, πρέπει δηλαδή να αμαρτάνομαι λέγοντας είμαστε νέοι άνθρωποι και έχουμε καιρό, έτσι μπορούμε να λέμε. Καταρχάς αυτό είναι ιστεροβουλία. Και ύστερα, αν δείτε από ατυχήματα κλπ, οι περισσότεροι που σκοτώνονται, πεθαίνουν από αρρώστιες κλπ, είναι νέοι. Είναι νέοι. Πώς είσαι σίγουρος ότι θα γεράσεις? Είσαι σίγουρος? Αλλά και το ελαττήριο και το κίνητρο δεν είναι ταπεινό. Και πολλές φορές, κι άλλοτε σας το έχω πει αυτό το πράγμα, όταν έχουμε ανθρώπους που δεν προλαβαίνουμε να τους κοινωνήσουμε, τρέχει ο παπάς και πέθανε ο άνθρωπος. Και λέμε, μα ένα λεπτό δεν τον κρατούσε στη ζωή των ανθρώπων αυτών. Αυτός ο άνθρωπος είπε ιστερόβουλα στη ζωή του, έχω καιρό. Και ο Θεός του έκλεισε την πόρτα. Έτσι λοιπόν, μια τέτοια πρόθεση απορρίπτεται από τον Θεό. Γι' αυτό και στο τέλος φεύγουμε χωρίς να έχουμε ετοιμαστεί. Δεν μας δέχεται ο Θεός. Αυτό το έκλεισε η πόρτα στην παραβολή των 10 παρθένων πρέπει να μας τρομάζει. Να μας τρομάζει κυριολεκτικά. Και μη εκπειράζουμε τον Κύριον ότι έχω καιρό κλπ. Κλπ. Δεν ξέρω, μόνο εκείνος ο οποίος αρχίσει να τρομάζει με τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να πούμε ότι βάζει αρχή μετανοίας, αρχή να γίνει άλλος άνθρωπος. Αλλά ακόμη, αν σκεφτούμε ότι πρέπει να φροντίσουμε για τη σωτηρία μας, και ξεκινάμε. Αυτό είναι ένα δεύτερο κίνητρο. Ή βγάζω τελείως την πρώτη περίπτωση, όχι ως κίνητρο. Είναι το ένα κίνητρο. Να γίνω
να σωθώ. Υπάρχει και ένα δεύτερο κίνητρο, να αλλάξει η ζωή μου γιατί αγαπώ τον Χριστόν. Αν έπρεπε να συγκρίνομαι μεταξύ των δύο κινήτρων, ποιο είναι ανώτερο? Βέβαια είναι δεκτό, οπωσδήποτε είναι δεκτό και το πρώτο, δηλαδή το να πω θέλω να σωθώ, αλλά είναι κάτι που αφορά πια στον εαυτό μου. Εγώ θέλω να σωθώ, κρύπτει και κάποια, θα λέγαμε, φιλαυτία, έστω και καλώς νοουμένη. Ωστόσο δεν είναι το άριστο. Το άλλο, αγαπώ τον Χριστό, γι' αυτό θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, αυτό είναι το άριστο. Μάλιστα, κατά παράλληλο τρόπο αναφέρεται ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος για την περίπτωση του να θέλει κανείς να γίνει μοναχός, και λέει τρεις περιπτώσεις: όταν κανείς έκανε πολλές αμαρτίες και τώρα θέλει να εξηλαιωθεί. Η δεύτερη περίπτωση, όταν δεν έκανε αμαρτίες αλλά επιθυμεί τη Βασιλεία του Θεού. Και η τρίτη περίπτωση είναι όταν τίποτα από όλα αυτά, παρά μόνο την αγάπη του Ιησού Χριστού. Έτσι που να λέει κανείς: Κυρία μου, και στην κόλαση να με βάλεις, εγώ σε αγαπάω. Το τελευταίο κίνητρο είναι το άριστον. Και τα τρία είναι δεκτά από τον Θεό, αλλά το άριστον κίνητρο είναι το τρίτο. Ρωτούμε λοιπόν, όταν ξεκινάμε να αλλάξουμε, να μεταβληθεί η ζωή μας, από τι κίνητρο κινείται? Εγώ θα σας έλεγα, με βάση αυτά που λέμε, να είναι όχι τι άλλο παρά μόνο η αγάπη στον Ιησού Χριστό. Όταν αντιληφθούμε τι μας έχει δώσει, ποιος είναι πρώτα πρώτα, τι έγινε για μας και τι μας έδωσε, δεν μπορεί παρά η καρδιά να κινηθεί με την αγάπη. Και αν το θέλετε, αν έχουμε τις πρώτες περιπτώσεις, δεν φτάνει κανείς στο μαρτύριο. Μόνο η τρίτη περίπτωση μπορεί να φτάσει και να ολοκληρώσει ένα νόμιμο μαρτύριο. Ούτε καν η πίστης αυτή καθεαυτήν είναι εκείνη που μπορεί να σε κάνει μάρτυρα. Ούτε η πίστης. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό, εάν δεν υπάρχει η αγάπη. Το να λέγω πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν είναι σπουδαίο, αλλά να σταθεί κίνητρο να πεθάνεις για τον Χριστό δεν θα βγει. Πρέπει να αγαπάς τον Χριστό, να τον αγαπάς, όπως τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Πιστεύεις ότι είναι γονείς σου, το ξέρεις, το πιστεύεις, αλλά δεν τους αγαπάς. Θα κινηθείς να τους βοηθήσεις? Αν υποτεθεί ότι κινδυνεύουν κάπου αλλά δεν τους αγαπάς, θα σπεύσεις να τους σώσεις? Τι θα είναι εκείνο που θα σε κάνει να κινηθείς με την καρδιά σου? Η αγάπη. Η αγάπη αυτή, όταν πληρωθεί, γεμίσει την ανθρωπίνη καρδία, τότε ακριβώς και προσφέρεται και είναι δυνατόν να προσφερθεί το μαρτύριον. Ας ξαναγυρίσω όμως στο θέμα μου, που λέγει το χωρίον ότι μην αφήνεις τελευταία στιγμή αυτά τα πράγματα, μην τα αφήνεις τελευταία στιγμή. Ο Άγιος, ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγει ότι η ώρα του θανάτου, ο καιρός του θανάτου, δεν είναι η ώρα των μυστηρίων ή της μετανοίας, αλλά η ώρα των διαθηκών. Δηλαδή τότε φροντίζουμε να κάνουμε τη διαθήκη μας, όχι να μετανοήσουμε. Τι θέλει να πει με αυτό? Θα έχουμε προπολού μετανοήσει και θα έχουμε φροντίσει τη ζωή μας προπολού. Και πολύ παραπάνω δε ο νέος άνθρωπος, αν κάποτε δεχτεί την κλίση του Θεού να γυρίσει προς τον Κύριο, να ζήσει πνευματική ζωή, μη πει τώρα διασκεδάζω,
Τώρα είμαι νέος, έχω καιρό. Όπως πολλές φορές το λένε τα παιδιά σας, εσάς. Λέτε, παιδί μου, πρόσεξε τη ζωή σου. Βέβαια, στο λέω γιατί και εγώ δεν πρόσεξα και στο λέω τώρα που είσαι εσύ νέο παιδί, να προσέξεις. Και το παιδί απαντάει. Και εγώ δεν θα προσέξω όπως δεν πρόσεξες και εσύ. Και όταν θα μεγαλώσω θα προσέξω. Όχι. Τη στιγμή που δέχεσαι την κλίση του Θεού, θα αρχίσεις να προσέχεις τη ζωή σου. Γιατί είπαμε, είναι η αγάπη του Θεού. Αν αγαπάς τον Χριστόν απονήπιον, ακόμη καλύτερα. Είσαι πανευτυχής, απονήπιον. Αλλά εν τη αυτή η περίπτωση, σε όποιο σημείο της ζωής σου γνωρίσεις τον Χριστόν, αγάπησέ τον και επίστρεψε. Δείξε αυτή τη μετάνοια. Γι' αυτό, αυτό θέλει να πει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σπέβδομαι σπασμωδικά τελευταία στιγμή. Τι τρέχετε? Όχι ότι δεν πρέπει να κοινωνήσει αυτός που πεθαίνει. Όχι ότι δεν πρέπει, αν έχει δυνατότητα και τελευταία ώρα ακόμη, να εξομολογηθεί. Όχι, δεν θέλει να πει αυτό. Θέλει να πει για εκείνους οι οποίοι αφήνουν το θέμα αυτό τελευταία στιγμή. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ακόμη κάτι πιο φοβερό. Αμφιβάλλει αν θα σωθούν εκείνοι που με σπασμωδικότητα εκείνη την ώρα σκέπτονται τα μυστήρια. Ίσως πολύ περισσότερο θα αμφέβαλε για τη σωτηρία τους ο Άγιος Νικόδημος εάν του λέγαμε ότι κάποιοι οικείοι φροντίζουν, για να μην πω και κάτι άλλο, και σπρώχνουν τον ετοιμοθάνατο να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Και πόσες φορές να μην θέλει να εξομολογηθεί, με να με ρωτούν. Πολλοί από εσάς με ρωτάτε. Δεν θέλει ο πατέρας μου να εξομολογηθεί, η μάνα μου. Τι να κάνουμε? Και εγώ λέγω, ας κοινωνήσει. Είναι, πεθαίνει, δεν έχει πια περιθώρια. Αμφιβάλλει, ξαναλέγω, ο Άγιος Νικόδημος, αν ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Και ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ακόμα πιο βαρύς, λέγει ότι αν δεν είδες το Θεό από την παρούσα ζωή, ούτε εκεί θα τον δεις. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει βέβαια θα δω, κάποτε ξέρετε πέρασα μία κρίση πάνω σε αυτό. Αλλά τι εννοεί? Θα ζήσεις πνευματική ζωή και θα νιώσεις την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά σου. Αυτό εννοεί αν δεν δεις από την παρούσα ζωή τον Θεόν, ούτε εκεί θα τον δεις. Και δεν είναι η παρουσία του Χριστού, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το εξακριβώσεις, αλλά είναι κάτι που το εξακριβώνεις. Διότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και σου δίνει τέτοια χαρακτηριστικά που λες, δεν θα μπορούσα αυτά να τα νιώσω αν δεν είχα το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό θέλει να πει αν δεν δεις το Θεό από την παρούσα ζωή. Γιατί κατά τα άλλα, φυσικά, ο Θεός δεν οράται, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Θεόν ουδείς πω ποτέ ώρα και ουδέ δύναται ειδήν, ούτε ποτέ είδε κανείς, ούτε δύναται να ειδεί κανείς τον Θεόν, εννοείται την ουσία του Θεού, ούτε οι Άγιοι Άγγελοι. Αλλά μπορούν να πούν οι Άγιοι Άγγελοι ότι δεν έχουν την αίσθηση του Αγίου Τριαδικού Θεού, του Αγίου Πνεύματος, του Χριστού? Αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν, με αυτή την έννοια λέγει ο Άγιος Σημεών, εάν δεν δεις το Θεό από την παρούσα ζωή, ούτε εκεί θα τον δεις. Που σημαίνει ζωή μετανοίας, επιστροφής και Αγίου Πνεύματος. Ζωή Αγίου Πνεύματος. Η ζωή μας, αγαπητοί μου, είναι μια πίστοση χρόνου. Μια πίστοση για πνευματικούς αγώνες. Αλλά αν το θέλετε, είναι και μια περίοδος πνευματικής ευφροσύνης. Η πνευματική ζωή δίνει χαρές. Το Πνεύμα το Άγιον δίνει χαρές, εκείνες που δεν τις ξέρει ο κόσμος. Όχι βέβαια τις χαρές που δίνει, αν είναι χαρές, οι ειδονές, ευχαριστήσεις, όχι χαρές. Η χαρά είναι ψυχικών φαινόμενων.
η ευχαρίστηση είναι σωματικών και μεταφέρει κάτι στην ψυχή, κάτι μεταφέρει. Πολλές φορές όμως το σώμα ευχαριστείται με μία ειδονή, η δε ψυχή είναι μαύρη. Μαύρη. Άλλο λοιπόν ευχαρίστηση και άλλο χαρά. Έτσι από την παρούσα ζωή έχουν τη χαρά του Αγίου Πνεύματος οι πνευματικοί άνθρωποι. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα το έλεγε με κάθε τρόπο και με κάθε τόνο ο Λόγος του Θεού. Τι λέγει ο Λόγος του Θεού? Λέγει χαίρεται, πάλι νερό χαίρεται, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους. Ο Κύριος, τη δική μου χαρά σας δίνω, που κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει, όπως και την ειρήνη μου σας δίνω, και αυτή κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Εάν λοιπόν ήταν ουτοπία η χαρά, καρπός του Αγίου Πνεύματος, και τη βάζει μέσα σε εκείνα τα στις εννέα ονομασίες, στα εννέα κατηγορήματα, να το πω έτσι, των αρετών, και ως καρπός του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Παύλος, αν ήταν ουτοπία δεν θα έγραφε η γραφή αυτό το θέμα. Έτσι ο πνευματικός άνθρωπος έχει χαρές, εκείνες τις οποίες δεν μπορεί να δοκιμάσει ο σαρκικός άνθρωπος. Ακόμη μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον ευνίδιον θάνατον. Το είπα και προηγουμένως. Λέει ο Κύριος το κατά Λουκάν, και ευνίδιος εφημάς επιστεί η ημέρα εκείνη. Και μάλιστα είναι η ημέρα της Δευτέρας του Παρουσίας. Ο Κύριος μας ειδοποιεί τόσο σαν πρόσωπα όσο και σαν ανθρωπότητα. Γι' αυτό μας παραγγέλει να προσέχουμε από αυτήν την θανάσιμη αναμελιά, την αφροντισιά. Κοίνο το καλά έχω καιρό, δεν βαριέσαι τώρα, δεν μπορώ. Και είναι θανάσιμη, γι' αυτό και η ακηδεία είναι θανάσιμο αμάρτημα, μην το ξεχνάμε. Ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, προσέχετε δε εαυτής, μήποτε βαρυθώς ημών εκαρδίε, εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Ναι, τις βιωτικές μέρημνες τις βάζει δίπλα στην κρεπάλι και τη μέθη, γιατί είναι μία μέθη η μέρημνα η βιωτική. Τώρα πλουτίζω, τώρα κάνω περιουσία, τώρα ανεβαίνω τα σκαλοπάτια των διακρίσεων και των αξιωμάτων, άσα με ήσυχο. Προσέξτε, λέει ο Κύριος, και ευνίδιος εφημάς επιστεί η μέρα εκείνη. Ξαφνικά θα έρθει η μέρα εκείνη, είτε ως θάνατος είτε ως Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Ξέρετε πόσο γρήγορη θα είναι η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία? Όσο και η Ανάσταση των νεκρών, όσο το ανοιγόκλημα των ματιών. Μπορείτε να φανταστείτε, τώρα σας βλέπω και με βλέπετε, και κάποια στιγμή πόσο κάνει για να ανοιγοκλείσουν τα μάτια μας, να βρεθούμε σε άλλη κατάσταση? Το συλλαμβάνομαι αυτό? Και προσθέτει ο Κύριος, ως παγής γάρ επελεύσετε επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπον πάσης της γης. Θα έρθει σαν παγίδα, λέγει, η ημέρα εκείνη σε όλους τους ανθρώπους που κατοικούν σε όλο τον πλανήτη, σε όλη τη γη. Βέβαια ο Θεός, προσέξτε, ούτε ευνηδιάζει, αντιθέτως ειδοποιεί, ούτε παγίδες στείνει στους ανθρώπους, αλλά σαν ευνηδιασμός και παγίδα μοιάζει στον ανέμελο άνθρωπο. Αντιθέτως, οι πιστοί και οι εργαζόμενοι τη σωτηρία τους μέρα νύχτα προσέχουν και περιμένουν τον Κύριον να τους παραλάβει. Για να μην πω, του λέγουν, Κύριε αργείς, Κύριε πότε, Κύριε αργείς. Ώστε λοιπόν δεν ευνηδιάζει ο Χριστός. Αυτοί οι άλλοι ευνηδιάζονται επειδή δεν περιμένουν τίποτα. Και αφού δεν περιμένουν, όταν δουν τα πράγματα, βεβαίως τότε ευνηδιάζονται. Και συμπληρώνει ο Κύριος, αγρυπνείτε ουν εν παντή καιρό. Αγρυπνείτε λοιπόν κάθε στιγμή και κάθε ώρα.
Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο νου μας, αγαπητοί μου, την ημέρα της κρίσεως. Είναι πολύ σημαντικό. Και την τοποθέτησή μας ανάμεσα σε εκείνους που ο Κύριος, προσέξτε, θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Δηλαδή να βάζουμε τον εαυτό μας στην κόλαση. Ότι εγώ δεν θα σωθώ, αλλά προσέξτε, χωρίς απελπισία. Είναι εκείνο που του είπε ο Κύριος του Αβά Σιλουανού, του Γέροντος Σιλουανού, της εποχής μας είναι, Αγιορείτης, Ανεκηρύχθη Άγιος. Έχε το νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι. Ότι όλοι σώζονται, έλεγε κάποιος ασκητής, εκτός από μένα. Δηλαδή, αυτό μπορεί να το λέει κανείς, όλοι σώζονται. Αλλά μην απελπίζεσαι, αυτό σε κάνει να έχεις μια διαρκή εγρήγορηση. Λοιπόν, να το χωρίω, να το ξαναπώ. Μνήστη τη θυμού εν ημέρες τελευτής και καιρών εκδικήσεως εν αποστροφή προσώπου.